Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε μπέργκερ με αρνίσκιο κιμά. Αλλά είναι τρεις συνταγές σε μία. Πρώτα απ' όλα θα δείξουμε πως φτιάχνεται το ψωμάκι για μπέργκερ. Πολύ σημαντική συνταγή και πρέπει να τη μάθουμε. Σωστά, Μπελέση? Σωστά. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να φτιάξουμε ένα αρνίσιο μπιφτέκι για μπέργκερ. Και για το τέλος θα φτιάξουμε ένα τύπου τζατζίκι με κολοκύθι. Πάρα πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ γκουρμέ για να φτιάξουμε ένα σούπερ μπέργκερ. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το μπέργκερ με αρνίσιο μπιφτέκι θα χρειαστούμε: για τα ψωμάκια 125 γραμμάρια γάλα χλιαρό, 25 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 80 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 αυγά μεσαία, 500 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 1 κρόκο αραιωμένο σε 1 κουταλιά της σούπας νερό και 15 γραμμάρια αλάτι. Για τα μπιφτέκια, 1 κιλό κιμά αρνίσιο, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή κίμινο, 16 φέτες τσένταρ, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, 2 κολοκύθια, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι άνηθο, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, αλάτι και πιπέρι. Για να φτιάξουμε ένα σωστό μπέργκερ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουμε πάντα είναι τι? Να φτιάχνουμε το ψωμάκι των μπέργκερ. Σας δείξω την τέλεια συνταγή, είναι πανεύκολη. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα μπολ και τον κάτω του μίξερ. Θα προσθέσω μέσα το γάλα. Και το γάλα είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Θα ρίξω μέσα και τη μαγιά και τη ζάχαρη. Γιατί το ψωμάκι των μπέργκερ, να ξέρετε ότι συνήθως μπριοσίζει. Δηλαδή είναι γλυκό ψωμάκι, μας αρέσει να είναι γλυκό και είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, ανακατεύω τη μαγιά μου μαζί με τη ζάχαρη και το γάλα. Ανακατεύω καλά και παίρνω αυτό εδώ το μείγμα, θα δείτε ότι θα πήξει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε είναι υπόλοιπες υγρασίες που έχουμε. Η υγρασία επόμενη που έχουμε είναι τα 3 αυγά. 1, 2, 3. Εδώ. Ανακατεύουμε και τα βουλάκια μας. Αυγά, γάλα, μαγιά, ζάχαρη. Και χωρίς να ανακατέψουμε, κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα ρίξω από πάνω το αλεύρι για να καλύψω το μείγμα μου. Θέλουμε να κρατήσουμε ζεστό το μείγμα, να το κλείσουμε από πάνω, να μην αναπνέει και ουσιαστικά να αφήσουμε να δουλέψει η μαγιά. Θα ρίξω και το αλάτι από πάνω, χωρίς να ανακατέψω εδώ. Και σε αυτό το σημείο, αν μπορείτε να βάλετε μία πετσετούλα και να αφήσετε 15-20 λεπτά, θα κάνετε την καλύτερη δουλειά. Γιατί θα διευκολύνετε πάρα πολύ το φούσκωμα μετά. Σε περίπτωση που δεν έχετε χρόνο όμως και θέλετε να συνεχίσετε, συνεχίζουμε. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ με το γάτζο, εδώ. Οπότε, θέλω να χτυπήσω πάρα πολύ καλά το μείγμα μου και μόλις δέσει καλά και ξεκολλάει από τον κάδο του μίξερ, τότε θα προσθέσουμε μέσα το βούτυρο που είναι στη θερμοκρασία δωματίου. Και μετά από καλό χτύπημα, κοιτάξτε εδώ, και ήρθε η ώρα για το συστατικό κλειδί. Το συστατικό που ουσιαστικά θα μας κάνει τα ψωμάκια των μπέργκερ αφράτα. Που είναι βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Λοιπόν, κλείνουμε, τυπάμε καλά, σε σιγανή ταχύτητα, δεν χρειάζεται δυνατά. Θέλουμε να αφήσουμε το βούτυρο να κάνει σωστά τη δουλειά του. Κοιτάξτε εδώ. Αν όλα τα μπέργκερς που καταναλώνουν οι Αμερικανοί κάθε χρόνο τοποθετούνταν σε σειρά το ένα δίπλα στο άλλο, υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να γυρίσουν τη γη τουλάχιστον 32 φορές. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο, θα φορέσω γάντια, εδώ. Οχ! Αυτά τα ψωμάκια μπέργκερ δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό που θέλω να δω είναι να ξαναπορροφηθεί όλο το βούτυρο και να έχω αυτή την μαστιχένια υφή τελικά στο ζυμάρι μου. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Τώρα, θέλω ένα μπολάκι. Και δεν θα σας ταλαιπωρήσω καθόλου, θέλω να δείτε πόσο οργανωμένος είμαι. Λοιπόν, όπως είναι όλο το ζυμάρι μου, θα το μεταφέρω. Είναι φανταστικό. Όπως είναι, θα το βάλω σε ένα μπολάκι. Τρελαίνω γιατί η διαδικασία πάντα του ψωμιού είναι η αγαπημένη μου. Ό,τι ψωμί και φτιάχνω, είτε είναι για μπέργκερ, είτε είναι προζύμι. Η διαδικασία είναι φανταστική. Λοιπόν, καλύπτω με μεμβράνη εδώ. Και αυτό που θέλω είναι να διπλασιαστεί το ζυμαράκι μου. Δηλαδή,
από τόσο να γίνει τόσο. Τώρα, το πόση ώρα θα πάρει είναι σχετικό. Λόγω της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της μαγιάς που έχουμε χρησιμοποιήσει, της θερμοκρασίας των υλικών που έχουμε βάλει στο ζυμάρι, οπότε μπορεί να πάρει από μισή ώρα μέχρι και μια μισή ώρα. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, αυτό το αφήνω στην άκρη να φουσκώσει, θα το χρησιμοποιήσουμε μετά για να κάνουμε ψωμάκι για μπέργκερ. Και πάμε κατευθείαν σε αυτό. Εδώ. Παναγία. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε το ζυμαράκι μας, το ξεφουσκώνουμε. Και το βλέπετε. Είναι φανταστικό. Και το αφήνω μπροστά μου. Εδώ. Τώρα, όπως είναι, θα χωρίσω το ζυμαράκι μου στα 10. Οπότε θέλω να κόψω στη μέση. Και το καθένα πρέπει να το χωρίσω στα 5. Οπότε για να βοηθηθώ, ανοίξω μία λωρίδα. Περίπου βγαίνουν 90 με 100 γραμμάρια το καθένα. Οπότε θέλω να το χωρίσω στα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω το ένα ζυμαράκι μπροστά μου και να κάνω αυτή την κίνηση πάνω στον πάγκο, εδώ. Ουσιαστικά θέλω να το κάνω στρόγγυλο. Με το που το κάνω στρόγγυλο, θα δείτε ότι υπάρχει κάποια σημεία που έχουν χώρισμα. Αυτό το χώρισμα μπορώ να το διορθώσω πώς, πιάνοντας από πάνω το ζυμάρι και σιγά σιγά με κινήσεις πάω προς τα κάτω το ζυμαράκι μου εδώ. Κοιτάξτε, έτσι με αυτόν τον τρόπο από κάτω όντως υπάρχουν οι ενώσεις, από πάνω το ψωμάκι μας είναι τέλειο. Τώρα, έχω αφήσει εδώ πέρα δύο ταψάκια, ένα-δύο. Και όπως είναι, θα πάρω και θα βάλω το κάθε ζυμάρι μου πάνω στο ταψάκι. Εύκολο ή δύσκολο? Το κάνω στρόγγυλο, δένω το ζυμάρι, γιατί το κόψαμε, το βλέπετε. Και έτσι όπως το πιάσουμε ξανά, παίρνουμε λίγο από το ζυμάρι από πάνω και το κατεβάζουμε κάτω, εδώ. Ζυμάμε λίγο εδώ. Τέλεια. Έτοιμο. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε μία οδοντογλυφίδα και έτσι όπως είναι να κάνετε μία τρύπα στη μέση, εδώ και εδώ. Γιατί το κάνουμε αυτό, Διονύση? Για πάνω αέρα. Για να ψηθούν καλύτερα μέσα στο φούρνο και να φουσκώσουν καλύτερα μέσα στο φούρνο. Η οδοντογλυφίδα είναι πολύ σημαντική, αν και δεν φαίνεται, είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και τώρα πρέπει να τα αφήσουμε να φουσκώσουν. Χρειαζόμαστε πετσετούλες. Μία, δύο. Και μόλις φουσκώσουν και διπλασιαστούν, θα το καταλάβουμε, πρέπει να είναι κάπως έτσι. Ουχου! Κοιτάξτε, έτσι ήτανε, έτσι θα γίνουνε. Οπότε μόλις φτάσουν σε αυτό το σημείο, ξέρουμε ότι τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα. Οπότε, Διονύση, έλα εδώ. Πάρα αυτά εδώ, ένα-δύο. Πήγαινε τα για φούσκωμα δίπλα. Και εγώ θα συνεχίσω κανονικά με τα φουσκωμένα. Ο χρόνος είναι σχετικό του. Το κατάλαβες, έτσι. Μπορεί να πάρει από μισή ώρα μέχρι δεν ξέρω πόσο. Οκ. Λοιπόν, τώρα, τα ψωμάκια μου έχουν φουσκώσει. Όπως βλέπετε, η οδοντογλυφίδα φαίνεται. Σωστά. Άμα καλυφθεί η οδοντογλυφίδα και δεν φαίνεται αυτή τη μικρή τρυπούλα, θα πάρετε ξανά την οδοντογλυφίδα και θα κάνετε μία τρύπα εδώ. Τι χρειαζόμαστε. Τώρα, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Έχω λίγο κρόκο αυγού με νεράκι εδώ. Θα λείψω. Μπορείτε να ρεώσετε τον κρόκο σας και με γάλα και με νερό, ό,τι σας αρέσει περισσότερο. Και τα δύο δουλεύουν. Με το γάλα παίρνουμε καλύτερο χρώμα. Με το νερό δεν χρειάζεται να έχουμε γάλα μέσα στο ψυγείο μας. Τώρα, άμα θέλετε να βάλετε σουσαμάκια από πάνω, μπορείτε. Τα ψωμάκια του μπέργκερ θέλουν 10 λεπτά ψήσιμο στους 190 βαθμούς στον αέρα. Επειδή είναι μόλις 10 λεπτάκια, καλό είναι να τα βάλουμε σε δύο χρόνους. Πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Γιατί άμα τα βάλουμε μαζί, καταλαβαίνετε ότι τα κάτω θα είναι λίγο πιο άψητα, τα πάνω πιο ψημένα, οπότε θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε. Και μετά από 20 λεπτά θα έχετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Πείτε μου τώρα, άμα όντως έχετε πάρει ποτέ ψωμί για μπέργκερ έτοιμο και να μοιάζει κάπως έτσι. Ποτέ. Λοιπόν, Διονύση, έλα το παιδί μου. Πάρε αυτό, βάλω το στον άλλο το φούρνο. Θα βάλω αυτά εδώ, να ψήνονται. Και αυτό που πρέπει να κάνω τώρα είναι να αποδείξω σε όλους ότι στα 10 λεπτά που θα πάρω να ψηθούν αυτά τα ψωμάκια μπέργκερ, εγώ θα ετοιμάσω όλα τα μπέργκερ για να τα φάμε. Γίνεται? Γίνεται. Αρκεί να πάρω φωτιά. Τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Και το challenge είναι όντως σε 10 λεπτά να ετοιμάσω όλο μας το φαγητό. Θέλω τον κιμά μου μέσα από το ψυγείο. Και για να φτιάξουμε αρνίσια μπέργκερ, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι 3 υλικά. 1, 2, 3, άντε και λίγο λάδι. Εδώ. 4. Θέλω λίγο λαδάκι στον κιμά μου, εδώ. Κίμινο, και δεν θα το λυπηθείτε. Το κίμινο είναι το μαγικό συστατικό που πρέπει να ρίξουμε στη συνταγή μας. Τώρα, πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε πιπέρι. Εδώ. Και
αρκετό αλάτι. Θέλουμε περίπου στο κιλό 15 γραμμάρια αλάτι. Μην το λυπηθείτε τα αλάτι. Όπως βλέπετε, δεν βάζουμε τίποτα στη συνταγή. Μόνο αλάτι, πιπέρι και κύμινο και ελάχιστο ελαιόλαδο. Φτάνει. Τέλεια. Οπότε, ανακατέψτε καλά. Εδώ. Μυρίζει φανταστικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε σε ένα κιμά ποιοτικό είναι να προσθέσετε ό,τι πιο ελάχιστο μπορείτε. Έτσι όπως είναι, θα πάρω. Θα φτιάξω εδώ πέρα ωραίες μπαλίτσες. Μία, δύο. Λοιπόν, πέντε, έξι. Κανονικά, άμα τα κάνετε όχι τόσο μπαμπάτσικα τα μπιφτέκια σας, βγάζει 10 η συνταγή, αλλά πιο μικρά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα είναι σχετικά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, κοιτάξτε πώς φτιάχνουμε τα μπέργκερ. Παίρνουμε το κιμά μας που έχει μόνο αλάτι, πιπέρι και κύμινο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Και αυτό που θέλω είναι να πάρετε μία σπάτουλα, έτσι όπως είναι, χωρίς καθόλου λάδι, και να πατήσετε τα μπιφτέκια σας. Θα χωρέσουνε, Παναγία μου. Θέλουν όλοι να φάνε. Χωρέσανε, παιδιά. Ευχαριστώ. Τέλεια. Λοιπόν, θα αλλάξω γάντια για να ετοιμάσω το τύπου τζατζίκι μου. Ένα, δύο. Ουχου. Τέλεια. Και με το που πάρουν χρώμα από τη μία πλευρά, γυρνάμε εδώ. Τα μπιφτέκια μας δεν θέλουν παραπάνω από 4 λεπτάκια ψήσιμο, εφόσον τα θέλουμε μέτρια. Και με το που τα γυρίσω πλευρά, εδώ, αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό που θα κάνω είναι να προσθέσω το τυρί μου. Πόσες φέτες θέλετε, τσένταρ? Δύο. Από τη στιγμή που θέλετε δύο, δύο θα πάνε, εδώ και εδώ. Οπότε το μόνο που μας λείπει είναι να κάνουμε μία υπέροχη σαλατούλα, τζατζίκι το λέω, αλλά ουσιαστικά κάπως έτσι θα φαίνεται. Λοιπόν, έχω ένα κολοκύθι εδώ. Εδώ και εδώ. Και αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Θα πάρω ένα πίλερ και θα κόψω ωραίες φλούδες. Και θέλω να δείξω ότι το κολοκύθι δεν τρώγεται μόνο ψημένο, τρώγεται και ομό. Όπως βλέπεις, σταματάω σε ένα σημείο. Σε ποιο σημείο? Με το που αρχίζουν να φαίνονται τα σπόρια, σταματάω. Τα σποράκια δεν τα θέλουμε. Και εδώ, και εδώ. Θα φτάσει αυτό για 6 μπέργκερ? Μπορεί και να μην φτάσει, λέω εγώ. Οπότε θα κόψω λίγο ακόμα. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω μέσα ελαιόλαδο και ξύδι. Πολύ καλά, ακούστε. Πρέπει να ρίξω ξύδι, να μαλακώσω το κολοκύθι και να το ψήσω. Τα πιφτέκια μου είναι έτοιμα, τα βγάζω από τη φωτιά. Θα ρίξω πιπέρι, αλάτι και οπωσδήποτε τι. Άνηθο. Θέλουμε να μας θυμίζει η γεύση τζατζίκι. Οπότε θα ρίξω τον άνηθο εδώ. Θέλω μία σκελίδα σκόρδο, εφόσον είναι μικρή. Μισή εφόσον είναι μεγάλη, αυτή είναι αρκετά μεγάλη. Ένα λόγο πόσο σκορδάτο θέλουμε το τζατζίκι μας. Θέλουμε σκορδάτο ή όχι? Λίγο σκόρδο να μυρίζει, εντάξει. Και ανακατεύω έτσι όπως είναι πάρα πολύ καλά. Δεν θα βάλετε πάρα πολύ λάδι, γιατί θα δέσουμε το μείγμα μας με τι? Με γιαούρτι. Θέλουμε μία, δύο κουταλιές σούπα στραγγιστό γιαούρτι, λίγο κύμινο. Αυτό που θα κάνω είναι να ανακατέψω όλα τα υλικά μεταξύ τους καλά, εδώ. Τα μπέργκερ μου είναι σχεδόν έτοιμα, ίσα που προλαβαίνω και είμαι στο χρόνο μου. Τέτοια challenge δεν πρέπει να μου βάζετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα μα πάντα νικάω, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω. Οπότε θέλω 6 ψωμάκια, γιατί 6 είναι τα μπέργκερ μου. Εννοείται πως μπορείτε να ψήσετε και τα ψωμάκια, να τα κάνετε τραγανά, με λίγο βουτυράκι. Και όπως είναι, τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Εδώ. Και εδώ. Πέντε. Έξι. Το μόνο που θα ρίξω από πάνω είναι αυτό το υπέροχο light τύπου τζατζίκι που έχουμε ετοιμάσει. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Κολοκύθι, γιαούρτι, σκόρδο, άνηθος. Η γεύση του είναι μοναδική. Τόσο φρέσκια. Λοιπόν, και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Μην σας πω ότι θα βάλω αυτό το μπέργκερ και στο Burger Up, να γίνει χαμός. Και εδώ, και εδώ, και... Και τελικά σε 10 λεπτά βγήκαν και τα υπόλοιπα ψωμάκια. Ένα χειροκρότημα.
για το μπέργκερ με αρνίσιο μπιφτέκι, για τα ψωμάκια, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το γάλα, τη μαγιά, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα αυγά, το αλεύρι και αλάτι. Χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα με το γάτζο μέχρι να σχηματιστεί η ζύμη. Προσθέτουμε το βούτυρο σε κομμάτια και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να απορροφηθεί. Μεταφέρουμε σε μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο. Κόβουμε σε 10 κομμάτια, πλάθουμε το κάθε κομμάτι σε στρογγυλό ζυμάρι και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Κάνουμε μία τρύπα στο κέντρο με μία οδοντογλυφίδα και σκεπάζουμε. Αφού φουσκώσουν τα ζυμάρια, ανοίγουμε ξανά στο κέντρο την τρύπα με την οδοντογλυφίδα. Αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο και ψήνουμε κάθε ταψί για 10 λεπτά στους 190 βαθμούς. Για τα μπιφτέκια, σε ένα μπολ βάζουμε τον κυμά, το ελαιόλαδο, το κίμινο, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε. Πλάθουμε μπιφτέκια και μεταφέρουμε σε 2 δόσεις σε καυτό τηγάνι. Πιέζουμε με μία σπάτουλα και ψήνουμε για 2 με 3 λεπτά από την κάθε πλευρά. Μόλις γυρίσουμε από την άλλη, βάζουμε 2 φέτες τσένταρ σε κάθε μπιφτέκι. Για τη σάλτσα, κόβουμε τα κολοκύθια σε πολύ λεπτές φέτες και τις βάζουμε σε μπολ μαζί με ελαιόλαδο, ξύδι, πιπέρι, αλάτι, άνηθο ψιλοκομμένο, σκόρδο ψιλοκομμένο, γιαούρτι και κίμινο. Για τη σύνθεση, κόβουμε τα ψωμάκια στη μέση, μοιράζουμε τα μπιφτέκια, τη σάλτσα και σερβίρουμε. Λοιπόν, Μπελέση, κλείδωσε την κάμερα, αγόρι μου. Μίτσο, κλείδωσε και εσύ την κάμερα, αγόρι μου. Θέλω να έρθει και κάποιος από έξω, αρακά. Ναι, έρχομαι, έρχομαι. Έλα εδώ, αγόρι μου. Λοιπόν, για να είμαστε δίκοι, θα ετοιμάσω και άλλα μπέργκερ για τους άλλους. Αλλά νομίζω... Νομίζω ότι... Εντάξει, ας φάμε από μισό. Θέλω τώρα, να καταλάβετε το πόσο φανταστική εμπειρία είναι μέτριο. Είναι τέλειο, δεν είναι. Τύπου τζατζίκι, τέλειο. Δεν είναι, είναι. Είναι τέλειο. Υπάρχει σε μια λέξη για αυτό το τύπου τζατζίκι, γιατί είναι καλύτερο από το τζατζίκι. Είναι τέλειο. Το φάγες, ρε.